Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και παίρνουμε και αρκετά μηνύματα από εσάς, ό,τι έχει να κάνει και με τον προηγούμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Ψηλάκη. Απολαύσατε και την συζήτηση. Απολαυστικός. Απολαυστικός και ιδιαίτερα αγαπητός. Ιδιαίτερα αγαπητός. Μία έκθεση λοιπόν, που να το ξαναπώ, γιατί εκ παραδρομής πρέπει να το γράψαμε και λάθος κάποια στιγμή στο σούπερ μας. Το διορθώσαν όμως οι καλοί συνάδελφοι, ότι η έκθεση, να το επαναλάβουμε για να μην γίνει κάποιο λάθος. Η έκθεση είναι από 1 Νοεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Λοιπόν, και από τα του πολιτισμού να πάμε στα της καθημερινότητας, σε αυτά που πολλές φορές μπορούν να μας προκαλέσουν άγχος, σε αυτά που πολλές φορές μπορεί να μας προκαλέσουν έτσι και μικροπροβλήματα υγείας, όχι σοβαρά, αυτά θα μας τα πούνε και οι ειδικοί, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει, ή σε κάποια αναστάτωση και πόσο πρέπει να διαχειριστούμε όλο αυτό που μπορεί να συμβεί. Και αναφέρομαι στο θέμα των κοριών και νομίζω ότι η Μπάμπη ξεκίνησε μία ανησυχία από τη Γαλλία, πέρασε κάποια στιγμή λίγο στο Λονδίνο και μετά ήρθε και λίγο στην Αθήνα, σταμάτησε όμως εκεί. Ναι, αλλά είναι θέμα συζήτηση. Εγώ αντιλαμβάνομαι και αφουγκράζομαι ότι τον απασχολεί τον κόσμο και εδώ και καθημερινά. Δηλαδή είναι θέμα συζήτηση και εδώ στο Ηράκλειο. Δεν είδες και τις ερωτήσεις που μας είχαν κάνει κάποια στιγμή που είχαμε αναφερθεί στο θέμα. Μας είχαν κάνει αρκετοί τηλεθεατές ερωτήσεις και στη σελίδα μας στο Facebook με μηνύματα. Τι κάνουμε, τι γίνεται, τι πρέπει να κάνουμε εφόσον μας επισκεφθούν οι κοριοί. Γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι της επέλασης όπως έχουμε μάθει να το λέμε ή όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Στο βαθμό που συζητήσαμε για τον κορονοϊό και την πανδημία, αλλά και στην απλή καθημερινότητα που μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα ανεξάρτητα με το αν υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι του γείτονα, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρίσκεται μαζί μας από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΛΓΟ Δήμητρα, η κυρία Μαρό Σωτηράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαρά μας που σας έχουμε ξανά μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρά που με ξανακαλέσατε. Μα τι λέτε, λίμωνο. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα έντομα, και διορθώστε με αν το περιγράφω λάθος, συγχωρέστε με, είναι και το κομμάτι στο οποίο εξειδικεύεστε κι εσείς, έχετε μια παραπάνω ειδίκευση. Και ξέρετε, οι κοργοί έχουν προκαλέσει μια ανησυχία σε ολόκληρη την χώρα. Φαντάζομαι ότι κι εσείς δέχεστε ήδη πολλές ερωτήσεις. Δεν είναι κάτι καινούριο, κάτι που πρώτη φορά το ακούμε. Φαντάζομαι ότι όσοι έχουν πάει φαντάρι έχουν κάποιες εμπειρίες. Έχουμε, κυρία Σωτηράκη. Ναι, αλλά για κάποιο λόγο δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω αν όντως υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα στη Γαλλία. Κοιτάξτε, ουσιαστικά ξεκίνησε, έχει πολλά χρόνια που ανεβαίνει και έχει να κάνει φυσικά και με την παγκοσμιοποίηση, αυτό που μας έφερε και τον κορονοϊό έτσι κι αλλιώς. Γιατί ταξιδεύουμε παραπάνω, μετακινούμαστε παραπάνω, όλα αυτά. Δηλαδή έχουν και τις επιπτώσεις τους σε διάφορα σημεία. Έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή ενδεχομένως. Ναι, φυσικά όλα αυτά. Όλα αυτά. Δηλαδή σύντο ότι τα έντομα πια δεν είναι πιο ενεργά όλο το χρόνο, αλλά και πιο πολύ ότι το εμπόριο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουν αυξηθεί και οι μετακινήσεις μας και για δουλειά αλλά και για διασκέδαση πάρα πολύ. Οπότε, όσο παραπάνω πηγαίνουμε σε ξενοδοχεία, τόσο πιο πιθανό θα ήταν κάποια στιγμή να κολλήσουμε και κάτι. Άρα είναι πιθανό, κυρία Σωτηράκη, κάποια στιγμή πρακτικά να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό το θέμα. Είτε αντιμετωπίζει ολόκληρη η χώρα πρόβλημα, είτε ακόμη έχουμε κάνει εμείς ένα ταξίδι στο εξωτερικό και κάποια στιγμή επιστρέφοντας σπίτι μας αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι έχει συμβεί μετά από μέρες. Ναι. Και θεωρώ ότι ίσως δόθηκε και παραπάνω σημασία, γιατί στη Γαλλία, επειδή είναι και πολύ το δικό τους το στυλ να έχουν τύπου μπαρόκ ξενοδοχεία που είναι και μάλιστα τα πιο ακριβά από αυτά, που έχουν μέσα έπιπλα αντίκες, που αγοράζονται από διάφορες αγορές. Όλα αυτά που μπαίνοντας μέσα σε ένα ξενοδοχείο μπορεί να είναι, οι κοργοί κρύβονται, δεν μπορείς να το δεις με το απλό μάτι. Άρα σε αυτά τα ξενοδοχεία που έχουν βαριά χαλιά, έχουν παλιά έπιπλα, τα οποία είναι το στυλ τους τέτοιο, και ίσως και στο Λονδίνο σε κάποιο βαθμό ισχύει αυτό, από αυτά τα ξενοδοχεία ξεκίνησε και η όλη μετάδοση και η όλη φασαρία, θεωρώ, που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό. Κυρία Σωτηράκη, είπατε ότι με τα ταξίδια ουσιαστικά μεταφέρονται οι κοργοί. Τι πρέπει να προσέχουμε στο ταξίδι, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε,
Ναι, ναι. Εφόσον είμαστε υποψιασμένοι τώρα ότι μπορεί να έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα και όπως είπα, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία που μπορεί να έχουν πιο παλιά έπιπλα, να έχουν χαλιά, μοκέτες, όλα αυτά, καλό θα είναι με το που πηγαίνουμε σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο, ας κάνουμε μια γρήγορη επισκόπηση. Και όπως είπα, οι κοργοί την ημέρα κρύβονται, είναι νυκτόβια. Yeah. Επιτίθενται το βράδυ για να πιούν αίμα, για να φάνε. Και αυτό το ότι πίνουν αρκετό αίμα, αυτό στα κόπρανά τους βγαίνει σκούρο μαύρο. Ουσιαστικά είναι αίμα που έχει πεφθεί. Uh-huh. Άρα, αν μπορέσουμε ειδικά το βράδυ να κάνουμε μια επισκόπηση στα στρώματα, στα σεντόνια... Είναι εύκολο αυτό, δηλαδή... Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε πραγματικά να περπατάνε. Είναι μικρά βέβαια, είναι χιλιοστά, δεν είναι τεράστια. Uh-huh. Αλλά μπορούμε ακόμα στις γωνίες από τα στρώματα ή κάπου να δούμε αυτά τα μαύρα στίγματα που σας είπα. Ουσιαστικά είναι τα κόπρανά τους. Uh-huh. Είναι επειδή πίνουν πολύ αίμα, γιατί θέλουν να επιβιώσουν, θέλουν να γεννήσουν αυγά και να συνεχίσουν και το χρειάζονται. Μπορούμε να δούμε τα στίγματα, δηλαδή αν δούμε ανάμεσα στο στρώμα πολλά μαύρα στίγματα, αν δεν δούμε τα ενήλικα, uh-huh. Μπορούμε να το υποψιαστούμε. Και οπότε είναι καλό να κάνουμε μια γρήγορη επισκόπηση, να είμαστε τουλάχιστον, αν είναι μεγάλη μόλυνση θα τη δούμε, αν είναι μικρή, αν κρύβονται κάπου που δεν μπορούμε να το δούμε, δεν θα το δούμε. Αν δεν δούμε πάνω μας κοριούς, αλλά δούμε τσιμπήματα, πώς μπορούμε, κυρία Σωτηράκη, να διακρίνουμε, να καταλάβουμε ότι μας έχει τσιμπήσει κοριός και όχι κάποιο άλλο. Τα τσιμπήματα είναι στη σειρά συνήθως, γιατί δεν χορταίνει με ένα τσίμπημα και θα κάνει ή θα δούμε μία γραμμή, στην οποία θα είναι συνεχόμενη, και ή θα κάνει καμπύλη και θα είναι κυρίως τα σημεία που έχει και πρόσβαση, δηλαδή εκεί που δεν υπάρχουν ρούχα τόσο πιο πολύ και σε λεπτό δέρμα, και θα δούμε γραμμούλες. Uh-huh. Την ώρα που θα μας τσιμπήσει δεν θα πονέσουμε πολύ. Αυτό που είναι ενοχλητικό σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο ειδικό πρόβλημα φυσικά με αλλεργίες και δεν κάνουν πολύ γενικευμένη αντίδραση, είναι την επόμενη μέρα που δημιουργείται ένα πιο έντονο κόκκινο... Φαγούρα, φαντάζομαι, έτσι. Και έντονη η φαγούρα, ναι. Αλλά επίσης, αν τυχόν υποπτευόμαστε και αν τώρα, για να είμαστε σίγουροι, κάποια μέτρα που μπορούμε να πάρουμε, uh-huh. είναι να μην τους κουβαλήσουμε μαζί μας πίσω. Πώς γίνεται αυτό? Μπορούμε, καταρχήν, τις βαλίτσες μπορούμε να τις έχουμε ή στο μπάνιο του ξενοδοχείου ή στο μπαλκόνι, και καλό θα είναι να μπορούμε να ξεχωρίζουμε, αν υποψιαζόμαστε φυσικά, να μην το πάμε και στο άλλο άκρο και πάθουμε και τρελαθούμε με όλη την ιστορία αυτή, να χωρίζουμε λίγο τα ρούχα που έχουμε φορέσει σε μία σακούλα με τα ρούχα που δεν έχουμε φορέσει, και αυτά να τα έχουμε κλειστά σε μία σακούλα, ώστε να, αν τυχόν υπάρχει ένα αυγό, μια προνύμφη, κάτι να μην βγει από εκεί πέρα. Uh-huh. Και πάλι καλό θα είναι όταν θα γυρίσουμε, την βαλίτσα πάλι να την έχουμε κάπου που να μην υπάρχουν επίπλα και αυτά, για να πάει να κρυφτεί πάλι στο μπάνιο, ανάλογα με το μπάνιο μας, ή στο μπαλκόνι. Uh-huh. Και καλό θα είναι να τα καθαρίσουμε, να τα προσέξουμε. Ειδικά πρόβλημα υπάρχει στις βαλίτσες που είναι με φερμουάρ. Και εκεί θέλει προσοχή, γιατί πάνε και κρύβονται ανάμεσα στις ραφές του φερμουάρ. Και αν με ένα καλό καθάρισμα, ίσως με μια βούρτσα, ένα ψέκασμα, ένα πλύσιμο των αποσκευών μας, uh-huh. και τα ρούχα μας να τα πλύνουμε, αν τα πλύνουμε στους 60, στους 60 βαθμούς δεν ζουνε, μπορούμε να το καταστρέψουμε. Οπότε να μην το φέρουμε στο σπίτι. Αυτό έχει σημασία. Και αν το φέρουμε στο σπίτι τώρα, κυρία Σωτηράκη, τι κάνουμε? Δηλαδή, αν αντιληφθούμε ότι στο χώρο που μένουμε, στο σπίτι μας πλέον, υπάρχει πρόβλημα, που εκεί μιλάμε για στρώματα, μιλάμε για άλλου είδους καθαριότητα η οποία πρέπει να γίνει. Και πάλι, για να τους φέρουμε στο σπίτι, θα χρειαστεί χρόνος. Θα χρειαστεί κάποιος μήνας και για να αρχίσουμε να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αυτό να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Δεν είναι με το που έρθουμε την επόμενη μέρα θα γεμίσει, γιατί στη βαλίτσα θα έχουμε κουβαλήσει πόσο, 2-3 κοριούς, ίσως τα ρούχα μας. Uh-huh. Υπάρχουν συνεργεία, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ειδικές απεντομώσεις. Εμείς μπορούμε πάλι αυτά τα σημεία να προσέξουμε, δηλαδή στο σπίτι μας πολύ καλύτερα, να προσέξουμε και να καθαρίζουμε. Μπορούμε με μια ηλεκτρική σκούπα, με πολύ προσοχή, να κάνουμε και όλες τις γωνίες. Αν έχουμε χαλιά ή μοκέτα στο σημείο που ενώνεται με τον τοίχο μας, ένα πολύ καλό καθαρισμό. Βασικό, παίρνουμε τη σακούλα και την καταστρέφουμε επί τόπου, δεν την αφήνουμε μες στην ηλεκτρική σκούπα. Δηλαδή, καλό είναι
να αυτά που βλέπουμε ή αυτά που υπάρχουν έξω να τα εξαφανίσουμε, να τα εξολοθρέψουμε και μετά και θα κινδυνεύουμε μόνο αν έχει μείνει κάτι το βράδυ που θα βγουν τα ενήλικα να φάνε. Ναι. Πάντως για την εξολόθρευση, κυρία Σωτηράκη, όπως μας λέτε, μάλλον θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό, έτσι. Είναι λίγο δύσκολη η εξολόθρευσή τους, αν εντοπιστεί. Ναι, γιατί θέλει... Εντάξει, αν υπάρχει, είναι πολύ ελαφρύ το πρόβλημα. Με ένα καλό καθάρισμα, με ατμό, ο ατμός βοηθάει πάρα πολύ. Και τώρα με τον κορονοϊό, νομίζω ότι όλοι έχουμε και από ένα μηχανάκι που κάνει με ατμό. Ή αν έχουμε την ιδέα και αν θέλουμε να ησυχάσουμε. Αν είναι σοβαρό το πρόβλημα, σίγουρα θέλει κάποιον ειδικό, γιατί πρέπει. Να μπορεί να κρυφτούν πίσω από τις μπρίζες, να πρέπει να ξεδιαλύνουμε τις μπρίζες, να βγάλουμε τις γωνίες από τον τοίχο. Αλλά αυτό αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο μια δικιά μας ιδέα. Πάντως είναι καθησυχαστικό, νομίζω, κυρία Σωτηράκη, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για αυτό που λέμε η υγεία μας. Σοβαρός κίνδυνος, εκτός αν κάποιος αντιμετωπίζει κάποια αλλεργία, όπως είπατε και εσείς, σωστά. Ναι, ναι. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολλές έρευνες. Προσπαθήσανε να διευκρινίσουν το αν τυχόν κουβαλάνε και νοσήματα, αν μπορεί να είναι φορείς κάποιων νοσημάτων. Μέχρι τώρα, όταν αναλύουν με τεχνικές μοριακές όλο το έντομο, έχουν βρει ότι υπάρχουν κάποια παθογόνα, αλλά δεν έχουμε ένδειξη ότι αυτό θα μεταδοθεί παραπάνω. Οπότε δεν φαίνεται να έχουμε πέρα από την ενόχληση. Να. Και μία φαγούρα που μπορεί απλά, μπορεί εμείς αν είναι καλό να μην τοξίνουμε σε εκείνο το σημείο, να βάζουμε μία αλυφή κάπως ή να το έχουμε καθαρό για να μην το μολύνουμε περισσότερο. Δεν θα φταίει από το χωριό, θα φταίει ήταν εμείς που θα το έχουμε γδάρει. Καθησυχαστικό αυτό που λέτε, καθησυχαστική και εσείς η ίδια με όσα μας είπατε, γιατί ξέρετε καμιά φορά δεν είναι και δύσκολο να τρομοκρατηθεί ο κόσμος, να τρομοκρατηθούμε όλοι με αυτά που ακούμε, κυρία Σωτηράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για την εικόνα που μας δώσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.